Εάν όταν ακούτε μπάρι στο μυαλό σας έρχεται μόνο το λιμάνι, το Photo Trip είναι εδώ για να σας αλλάξει γνώμη. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας Photo Trip. Το σημερινό μας photo trip ταξιδεύεται μαζί μας στην πόλη του Μπάρι και διαπιστώνεται ότι δεν πρόκειται απλά για ένα λιμάνι. Μας εντυπωσιάζει η σπαράνοντα Μπάρι αλλά και η αρχιτεκτονική της πόλης, την οποία θα απολαύσετε μαζί μας στο σημερινό επεισόδιο. Θα δείτε πως η πόλη έχει καταφέρει να συνδυάσει πολιτισμό και αρχιτεκτονική με πανέμορφα κτίρια. Όμως εκτός από βόλτες στο λιμάνι θα περπατήσουμε ίσως στον πιο όμορφο δρόμο της Ιταλίας. Κόρσο Βιτόριο Εμμανουέλε και θα πιστέψετε πραγματικά πως βρίσκεστε στο Μαϊάμι. Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε κάτι αυθεντικό, κάτι ιταλικό, κάτι περίεργο. Ενώ για τη συνέχεια θα ξεκινήσουμε τη βόλτα Παύλα Εξερεύνηση στην παλιά πόλη του Μπάρι. Θα επισκεφτείτε μαζί μας τον Ναό του Αγίου Νικολάου, εκεί που βρίσκονται και τα λείψανα του Αγίου. Αλλά θα εξερευνήσουμε μαζί και το Καστέλιο Σβέβο, το κάστρο θωρικτό του Μπάρι. Και παρόλο που βρισκόμαστε στο Μπάρι μόνο για μία μέρα, βρισκόμαστε και για μία νύχτα, οπότε δεν μπορούμε να παραλείψουμε, κάνουμε μία μικρή βόλτα και σας δείχνουμε εικόνες από το νυχτερινό Μπάρι. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος και καλύτερη ώρα από την ανατολή του ήλιου για να ξεκινήσει ένα ταξίδι. Πόσο μάλλον όταν το συγκεκριμένο ταξίδι αποτελεί και την έναρξη για την φετινή μας σεζόν, για το φετινό μας photo trip. Ταξιδεύουμε προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, από εκεί παίρνουμε το αεροπλάνο και θα βρεθούμε για μία μέρα και μία νύχτα στην πόλη του Μπάρι. Εκεί, σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης, θα εξερευνήσουμε την πόλη και θα δούμε τι ομορφιές μπορεί να μας κρύβει, γιατί οι περισσότεροι απλά φτάνουν εκεί με το πλοίο και συνεχίζουν το ταξίδι τους. Έτσι και εμείς θα συνεχίσουμε μετά από μία μέρα το ταξίδι. Στο Μπάρι θα συναντήσω τον πολύ καλό μου φίλο τον Νίκο, που έχω την ευτυχία προσωπικά και την τύχη μάλλον να μένει στην Βαρκελόνη, οπότε μαζί του θα ξεκινήσει ένα road trip με κατεύθυνση, με τελικό προορισμό τη Βαρκελόνη, αλλά ενδιάμεσα θα μπορέσουμε να δούμε την Ιταλική Ριβιέρα, να μείνουμε στη Γένοβα για μία νύχτα και από εκεί να συνεχίσουμε στην Κιανή Ακτή με τελικό προορισμό, όπως είπα, τη Βαρκελόνη, όπου και εκεί θα έχω την ευκαιρία να μείνω για μία μέρα και κάτι ψηλά. Οπότε όλα αυτά στο photo trip που ξεκινάει. Όλα αυτά λοιπόν πρόκειται να συμβούν στο σημερινό επεισόδιο αλλά και στα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, οπότε ξεκινάμε ένα photo trip ταξίδι, παύλα road trip από την Ιταλία μέχρι και τη Βαρκελόνη. Το πρώτο βήμα βέβαια είναι να βρεθούμε από τα Τρίκαλα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, μια διαδρομή που απαιτεί 3 περίπου ώρες. Άφηξη στο αεροδρόμιο, μπαίνουμε, πάμε να βρούμε την πτήση μας και επανέρχομαι.
Όπως ήταν αναμενόμενο, αφού το ταξίδι μας άλλωστε έγινε προς τα τέλη Αυγούστου, το αεροδρόμιο ήταν γεμάτο με κόσμο. Οπότε η ταξιδιωτική συμβουλή της ημέρας είναι: προνοήστε να κάνετε το check-in προκαταβολικά. Το check-in έγινε, γρήγορα ήρθα και να βρω την πύλη όπου έχουμε να κάνουμε boarding. Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι θα μπούμε από Φυσούνα και όχι από λεωφορείο, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, ποτέ δεν καταλαβαίνω αυτή την ταλαιπωρία με το λεωφορείο στα αεροδρόμια. Όπως και να έχει, σε λίγο μπαίνουμε στο αεροπλάνο και το ταξίδι μας για Μπάρι ξεκινάει. Μπορεί βέβαια να γλιτώσαμε την ταλαιπωρία του λεωφορείου, δεν γλιτώσαμε άλλες μικρές ταλαιπωρίες που προκάλεσαν και την καθυστέρηση της αναχώρησής μας, όμως και μόνο η σκέψη για το ταξίδι που ξεκινούσε κράτησε τη διάθεσή μας ανεβασμένη. Ταξίδι από την Αθήνα στο Μπάρι με αεροπλάνο διαρκεί περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά, αλλά θα υπολογίσετε και τη διαφορά ώρας με την Ιταλία, οπότε όταν συντονίσετε τα ρολόγια σας θα δείτε ότι η πτήση τυπικά κράτησε μόλις 40 λεπτά. Μετά το αεροδρόμιο βρίσκομαι στο λεωφορείο που κατευθύνεται στο κέντρο της πόλης. Διάλεξα το λεωφορείο γιατί εκτός από τον πιο οικονομικό τρόπο θεωρώ ότι είναι και η καλύτερη λύση και επιλογή για να δεις διάφορα μέρη εκτός του κέντρου και να πάρεις μια πρώτη εικόνα από την πόλη που επισκέπτεσαι κάθε φορά. Επίσης διαπιστώνω, παρόλο που ο οδηγός τρέχει σαν τρελός και έχει μπει σε απίστευτα στενά πιέζα ότι δεν θα χωρέσει, διαπιστώνω όμως ότι είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να μετακινηθείς από το αεροδρόμιο στο κέντρο, διότι η Ιταλία οδηγή είναι τρελή. Δεν υπάρχει κόκκινο φανάρι που δεν έχω δει παραβίαση, μηχανάκια περνάνε από οποιαδήποτε πλευρά του δρόμου χωρίς να νοιάζονται και το βασικότερο είναι ότι τα αυτοκίνητα είναι επικίνδυνα, η οδηγή είναι τρελή, με την καλή και την κακή έννοια. Οπότε καλώς ήρθαμε στον Ιταλικό Νότο, κατευθυνόμαστε στο κέντρο του Μπάρι και επανέρχομαι σύντομα. Η επιλογή του λεωφορείου αποδείχτηκε τελικά πάρα πολύ σωστή, καθώς φτάσαμε με ασφάλεια στο κέντρο, αλλά είχαμε την ευκαιρία να δούμε και τα περίχωρα της πόλης, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι εντελώς διαφορετικά από το κέντρο. Άφηξη λοιπόν στον κεντρικό σταθμό των λεωφορείων και των τρένων του Μπάρι, τον αφήνω πίσω μου και συνεχίζω προς το ιστορικό κέντρο. Ξεκινάω πρώτο sightseeing, πρώτες εντυπώσεις, περπάτημα πολύ, πάρα πολύ, αλλά μας αρέσει, φυσικά είναι πολύ ωραίο δροσερό αεράκι, καμία σχέση με την ζέστη που είχαμε στην Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες, οπότε μείνετε μαζί μας. Πρώτο tour photo trip στο Μπάρι ξεκινάει τώρα ουσιαστικά. Επίσης, μόλις πέρασα Burger King και McDonald's, αλλά όχι, βρίσκομαι στην Ιταλία και αρνούμε, παρόλο που
Είχαμε μια μισή ώρα καθυστέρηση και έχουμε αργήσει. Αρνούμε να φάω Burger King και McDonald's. Θα δοκιμάσουμε ιταλικό φαγητό σήμερα. Παρόλο που φτάσαμε μεσημεριανή ώρα στο μπάρι, δεν συναντήσαμε ιδιαίτερη κίνηση από αυτοκίνητα, όμως οι δρόμοι είχαν κόσμο και μάλιστα πολύ κόσμο, όχι τουρίστες, αλλά πάρα πολλούς Ιταλούς που κάνανε τη βόλτα τους και καθόντουσαν σε διάφορα μαγαζιά για το καθιερωμένο απεριτίβο τους. Παρόλο που στο κέντρο δεν συναντήσαμε ιδιαίτερη κίνηση, ούτε είδαμε πολλά αυτοκίνητα, βρίσκομαι σε έναν εξαιρετικό πεζόδρομο ακριβώς δίπλα από τον κεντρικό σταθμό του Μπάρι, με πάρα πολλά δέντρα και πάρα πολύ νεολαία. Γιατί έχει νεολαία, δείτε και κλάψτε το Πανεπιστήμιο του Μπάρι, δείτε και κλάψτε Έλληνες φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο του Μπάρι θεωρείται από τα πιο περίβλητα στην Ιταλία, δημιουργήθηκε το 1925 και φιλοξενεί περίπου 60.000 φοιτητές. Αυτή λοιπόν είναι η είσοδος για το Πανεπιστήμιο του Μπάρι. Πολλοί φοιτητές, νεαρό κόσμος, πρέπει να έχω μεγαλώσει για να τους λέω νεαρό κόσμο. Okay. Πάρα πολλοί φοιτητές προφανώς γύρω-γύρω και αρκετοί τουρίστες που κάνουν τη βόλτα τους σε αυτό τον εκπληκτικό πεζόδρομο. Πάρτε μια ακόμη γεύση. Αμέσως μετά μπαίνουμε στην Σπαράνο Ντα Μπάρι, ο πιο εμπορικός δρόμος του Μπάρι, κάτι αντίστοιχο με τη δική μας Ερμού δηλαδή. Via Σπαράνο Ντα Μπάρι. Και για όλους εσάς κυρίες μου που θέλετε να ψωνίσετε στο Μπάρι, θα έρθετε σε αυτόν εδώ τον πεζόδρομο, γιατί όλα τα καλά μαγαζιά, όλες οι φίρμες βρίσκονται εδώ. Αντίστοιχα, κύριοι που θέλετε να το αποφύγετε, αποφύγετε αυτόν τον συγκεκριμένο πεζόδρομο, Σπαράνο Ντα Μπάρι. Επειδή δεν έχω έρθει στο Μπάρι για να ψωνίσω, έχω αφήσει τον κεντρικό πεζόδρομο με όλα τα ακριβά μαγαζιά και το μάτι μου έχει τραβήξει το θέατρο Πετρουτσέλη και από εδώ κατευθύνομαι παραλιακά για να σας δείξω το πρώτο αξιοθέατο που μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον όταν έψαχνα για το Μπάρι. Αλλά και το συγκεκριμένο θέατρο παρουσιάζει εξαιρετικό αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Το θέατρο αποτέλεσε κυριολεκτικά οικογενειακή υπόθεση, μιας και χρηματοδοτήθηκε από την οικογένεια Πετρουτσέλη και σχεδιάστηκε από τον γαμπρό του. Για την κατασκευή του χρειάστηκαν μόλις 5 χρόνια και σημειώνω ότι όλα αυτά γίνανε το 1903.
Και αφού το θέατρο Πετροτσέλη κέντρισε το ενδιαφέρον μου, βλέπω μπροστά μου την παραλία, φεύγω από τον κεντρικό πεζόδρομο, φεύγω από τον παράλληλο πεζόδρομο που είδατε πριν λίγο και πάω να δω θάλασσα. Άλλωστε είμαστε στο Μπάρι. Όχι, δεν είναι αυτή η πέθρια ψαραγορά που δεν φαίνεται για ψαραγορά αυτή τη στιγμή, αλλά μυρίζει σαν ψαραγορά αυτή τη στιγμή, αλλά το μουσείο που βρίσκεται πίσω μου. Μουσείο Θεάτρο Μαργαρίτα. Κάπως έτσι. Βέβαια δεν είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης. Αυτό που με κέντρισε και είπα ότι πρέπει να έρθω οπωσδήποτε είναι αυτές οι εκπληκτικές, οι πολύ όμορφες μπλε βαρκούλες που πλαισιώνουν όλο αυτό το μικρό λιμανάκι. Δείτε το μαζί μου. Γεμάτη φοινικόδεντρα, νομίζω ότι είναι αδική η φήμη του λιμανιού γιατί έχει πολλά πολλά όμορφα σημεία και οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουν και τα προσπερνάνε, για τους τουρίστες μιλάμε πάντα. Βρίσκομαι σε έναν από τους πολλούς πεζοδρόμους στην είσοδο για την παλιά πόλη, εκεί έχω κλείσει και τη διαμονή μου για σήμερα και εκεί θα κατευθυνθώ αυτή τη στιγμή, αλλά δείτε τι γίνεται από φοινικόδεντρα, παντού υπάρχουν, αλλά εδώ πραγματικά νιώθεις ότι έχεις φύγει από την Ευρώπη. Τώρα, η είσοδος όπως φαντάζεστε για την παλιά πόλη είναι μάλλον η παλιά πόλη από μόνη της είναι χαοτική όπως το φαντάζεστε ή το φαντάζομαι και εγώ κοιτώντας το χάρτη, αλλά υπάρχει ένας χρυσός κανόνας σε όλα τα ταξίδια, να το θυμάστε, ακολουθήστε τους τουρίστες. Είναι πολύ εύκολο, θα τους δείτε. Αυτή... Street.
Λοιπόν, στην παλιά πόλη και περπατώντας αυτά τα πολύ ιδιαίτερα στενά που δεν χορταίνω να βγάζω φωτογραφίες και να σας δείχνω υλικό, συναντάμε έναν πάρα πολύ όμορφο ναό. Θα προσπαθήσω να το πω όλο σωστά, όχι δεν μπορώ, θα το πω με σκονάκι. Λοιπόν, βασιλικός καθεδρικός μητροπολιτικός ναός του Σαν Σαμπίνο. Εσωτερικά τουλάχιστον η εκκλησία, γιατί αυτή τη στιγμή είναι κλειστή και δεν μπορώ να μπω και να την δω, παρόλο που η είσοδος είναι δωρεάν, προφανώς είναι εν λειτουργία, σε λειτουργία ο ναός, οπότε η είσοδος είναι δωρεάν. Συνεχίζω να περπατάω σε αυτά τα εκπληκτικά στενάκια, τα λατρεύω, δεν το περιμένω ότι θα με ενθουσιάσουν τόσο πολύ και κατευθύνομαι να βρω και το δωμάτιό μου. Τελικά ήταν πιο εύκολο να το βρω από ό,τι πίστευα, παύλα φοβόμουν, και είναι εξαιρετικό. Μας στην Βιτόριο Εμμανουέλε και food tasting με αυθεντικές ιταλικές γεύσεις.
Ιταλή. Έχω έρθει στο Μάστρο Κίτσιο. Ναι, δυσκολεύομαι ακόμη με τα ονόματα. Και θα δοκιμάσω κάτι παραδοσιακό, κάτι ιταλικό, κάτι που είναι ανάμεσα φοκάτσια, σάντουιτς, με χταπόδι και με διάφορα θαλασσινά υπάρχουν. Οι επιλογές είναι άπειρες, ο κόσμος έρχεται, φεύγει, γίνεται χαμός. Λογικά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη γεύση και πολύ αγαπημένη εδώ στην περιοχή. Θα το δοκιμάσουμε, δεν ξέρω τι έχω παραγγείλει. Έχω αφήσει, έχω πει στους υπεύθυνους στα ταμεία ότι δεν μπορώ να διαλέξω και θα διαλέξουν το αγαπημένο τους αυτή για εμένα. Να δούμε αν τελικά έχω κάνει σωστή επιλογή ή αν θα μείνω μυστικός. Κύβος ερήφθη. Η επιλογή έγινε από τα παιδιά που δουλεύουν μέσα, τους ζήτησα το αγαπημένο τους, κάτι κλασικό. Βλέπω λοιπόν ψωμάκι με χταπόδι και κάτι που μοιάζει με κρέμα τυριού, κάτι τέτοιο. Σημασία έχει να μην μείνω νηστικός, το δοκιμάζω και επανέρχομαι. Είναι ωραίο, είναι πολύ ιδιαίτερο, δεν έχω ξαναφάει κάτι παρόμοιο. Σίγουρα το προτείνω σαν διαφορετική επιλογή και για όλους εσάς που σας αρέσει να δοκιμάζετε. Το χταπόδι, το σάντουιτς με χταπόδι φαγώθηκε. Πολύ ιδιαίτερο σαν γεύση. Το ψωμάκι λογικά είχε χρώμα από μεγάνη σουπιάς, ναι, είναι και της μόδας όλα αυτά. Είχε μια κρέμα τυριού, κάτι σε πιπεριές. Γενικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η γεύση. Φαγώθηκε όλο, μυστικός δεν έμεινα. Και τώρα, για να χωνέψω, θα κάνω μία βόλτα παραλιακά για να καταλήξω στην Βασιλική Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ο ήλιος χτυπάει στην πλάτη μου και αυτό δεν είναι ευχάριστο, οπότε ξεκινάει η βόλτα μας παραλιακά. Είμαστε στο υπερυψωμένο σημείο στην κορυφή, στην άκρη της παλιάς πόλης. Εδώ είναι το φρούριο του Σαν Αντώνιο, το οποίο βέβαια είναι κλειστό, φυσικά αρκετός αέρας και δεν ξέρω αν αυτό είναι ενοχλητικό και δεν καταφέρετε να ακούσετε πολλά, αλλά η βόλτα μας συνεχίζεται. Το Μπάρι είναι γνωστό για το λιμάνι του, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα και η πόρτα της Ιταλίας με τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως το 2012 το λιμάνι εξυπηρέτησε περίπου 2 εκατομμύρια επισκέπτες, εκ των οποίων 650.000 ήταν επισκέπτες κρουαζιέρας.
Κάνοντας τη βόλτα μου γύρω-γύρω από την παλιά πόλη, διαπίστωσα πως τα παλιά τείχη είναι καλώς συντηρημένα, άλλωστε ολόκληρη η πόλη του Μπάρι ήταν κάποτε περιποιωμένη με τεράστια αμυντικά τείχη. Τώρα εδώ το ξέρω φυσάει αρκετά. Επειδή οι Έλληνες βρισκόμαστε παντού, παντού όμως, δείτε. Γιατί ακόμα και μέσα στη Μεσαιωνική, στην παλιά πόλη του Μπάρι, θα βρεθεί ο Γιάννης για να φτιάξει την γυροστερία. Γιατί η Ιταλία, ακόμα και αυτό που εμείς τα κοροϊδεύαμε και θα είχαμε πετάξει μάλλον στα σκουπίδια, έχουν τον τρόπο να το κάνουν όμορφο, να το κάνουν sick. Σταμάτησαν να χτυπάνε οι καμπάνες, οπότε δεν χτυπούσαν για μένα. Βρίσκομαι στην Βασιλική του Αγίου Νικολάου και ας εξερευνήσουμε το μέρος, γιατί φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Η Βασιλική Εκκλησία του Αγίου Νικολάου χτίστηκε κάπου ανάμεσα στο 1087 με 1197. Κατά τη διάρκεια της Ιταλο-Νορμανδικής κυριαρχίας στην περιοχή της Απούλια. Εδώ μεταφέρθηκαν και θαύτηκαν τα λείψανα του Αγίου Νικολάου, τα οποία αρχικά βρισκόντουσαν στον ναό της Μύρα, εκεί που τώρα βρίσκεται η σημερινή Τουρκία, όταν η Μύρα πέρασε στα χέρια των Σαρακίνων. Πίσω μου λοιπόν είναι το άγαλμα του Αγίου Νικολάου και μπροστά μου είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου. Σίγουρα ο ναός του Αγίου Νικολάου δεν είναι τόσο εντυπωσιακός όσο άλλοι ναοί, όπως ο Ντουόμο στο Μιλάνο ή στη Φλωρεντία, αλλά το μέρος είναι εντελώς διαφορετικό από όλα αυτά που προανέφερα. Τα σπίτια είναι πολύ κοντά, βρισκόμαστε μέσα στην παλιά πόλη που πραγματικά είναι παλιά πόλη, γεμάτη στενά, γεμάτη ζωή όμως, και μπορώ να πω ότι εισπράττω ένα εντελώς διαφορετικό vibe εδώ στο Μπάρι. Σίγουρα περίμενα ότι είναι πιο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με την Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορώ να πω ότι πραγματικά το Μπάρι αδικείται, γιατί όλοι το έχουν στο μυαλό τους σαν λιμάνι. Το ξέρω ότι το λέω συχνά, μάλλον το λέω συνέχεια από τη στιγμή που ήρθα εδώ, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να του δώσετε μια ευκαιρία και να έρθετε να το επισκεφτείτε έστω και για μια ημέρα. Ο ναός του Αγίου Νικολάου αποτελεί σημαντικό προσκύνημα τόσο για Ορθόδοξους όσο και για Καθολικούς, αφού ο Άγιος είναι κοινός. Μουσική.
Με την είσοδό σας στο ναό, πρώτα-πρώτα θα συναντήσετε το ρεαλιστικό άγαλμα του Αγίου Νικολάου και μη σας παραξενέψει το σκουρό χρώμα του δέρματος, καθώς βασίζεται ιστορικά στην καταγωγή του Αγίου από τη Μέση Ανατολή. Εδώ έρχεται και η μικρή ιστορία που αφορά τα λείψανα του Αγίου, καθώς διεκδικήθηκαν από τον Μπάρι αλλά και από την πόλη της Βενετίας. Τελικά κατέληξαν στον Μπάρι, μιας και ο μύθος λέει πως κάποια στιγμή ο Άγιος Νικόλαος, περνώντας από τον Μπάρι με κατεύθυνση την πόλη της Ρώμης, επέλεξε τον Μπάρι σαν πόλη που επιθυμούσε να ταφεί του. Τα όστα του Αγίου φυλάσσονται στο υπόγειο παρεκκλήσι Παύλα Κρήτη και κάπου εδώ σταματάω την περιγραφή και αφήνω τον φυσικό ήχο να περάσει στις οθόνες σας. Μόλις βγήκα από τον ναό και πραγματικά πρέπει να τον επισκεφτείτε για να καταλάβετε τον λόγο που θεωρείται από τα νούμερο ένα τουριστικά αξιοθέατα στην πόλη του Μπάρι, παρόλο που δεν είναι καθαρά τουριστικό, είναι ένας ναός σε λειτουργία. Πετύχαμε και λειτουργία στα υπόγεια του ναού, ελπίζω να έχει περάσει καλά ο ήχος και να τον ακούσετε στα πλάνα που βλέπετε, που έχετε δει μάλλον αυτή τη στιγμή. Inside of my heart, μπορεί ο ναός του Αγίου Νικολάου να κατατάσσεται ως το νούμερο ένα από τα αξιοθέατα του Μπάρι, όμως σίγουρα πρέπει να επισκεφτείτε το Καστέλο Σβέβο, το επιβλητικό φρούριο κάστρο που βρίσκεται στην άκρη της παλιάς πόλης. Το κάστρο χτίστηκε πιθανόν το 1132 από τον Νορμανδό βασιλιά Ρότζερ τον Δεύτερο, ενώ καταστράφηκε το 1156 από τον βασιλιά Βίλιαμ τον Πρώτο της Σικελίας. Στην συνέχεια ξαναχτίστηκε και ενισχύθηκε το 1233 από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Φρυδερίκο τον Δεύτερο. Φυσικά πλέον δεν λειτουργεί σαν κάστρο, αλλά σαν χώρος εκθέσεων. Η ενίσχυση του κάστρου καθώς και το τραπέζιο σχήμα του ήταν ιδανικά ώστε τον 19ο αιώνα να μετατραπεί σε φυλακή. Ενώ η πιο πρόσφατη ανακαίνισή του το 2017 το έκανε πλήρως επισκέψιμο για το κοινό και διαθέσιμο για τις εκθέσεις. You.
Γιορτοκάστρο περιβάλλεται από μια καλοδιατηρημένη, φρεσκοσυντηρημένη τάφρα. Εκτός από την καλοσυντηρημένη τάφρο, στα δυτικά του κάστρου βρίσκεται και ένα εξαιρετικά μικρό και όμορφο παρκάκι, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε. Και κάπου εδώ, με αυτόν τον τρόπο, έχουμε ολοκληρώσει έναν σχεδόν κύκλο γύρω-γύρω από την παλιά πόλη του Μπάρι, εκεί δηλαδή όπου έχουμε κανονίσει και για τη διαμονή μας. Είδαμε πάρα πολύ ωραία αξιοθέατα, πολύ ιδιαίτερα, πολύ όμορφα. Όμως τώρα, επειδή σιγά σιγά βραδιάζει, εγώ έχω σκοπό να πάω σε ένα σούπερ μάρκετ, να πάρω προμήθειες, γιατί θα τις χρειαστώ γενικότερα, και έχω και όρεξη για να δοκιμάσω διάφορες ιταλικές γεύσεις, snack, οτιδήποτε. Φόρτσα Ιταλία και πάμε σούπερ μάρκετ. Διάφορα ιταλικά, αλλά θεωρώ ότι τώρα που σιγά σιγά πέφτει ο ήλιος στο λιμάνι και βρίσκομαι εδώ δίπλα από το πανέμορφο κάστρο του Μπάρι, τι καλύτερο για να δοκιμάσω και να δροσιστώ με λανόστρα λιμονάτα. Για να δούμε, θα μας δικαιώσουν οι Ιταλοί. Οκ, είναι λεμονάδα. Quella d'Engri Estrati delle tre... Οκ, δεν το έχουμε τα ιταλικά. Είναι μία απλή λεμονάδα. Με ευχάριστη γεύση βέβαια. Ναι. Οκ, λεμονάδα. Έχω πάρει διάφορα άλλα εδέσματα. Δεν ξέρω αν θα ανοίξω σήμερα ή αν θα τα ανοίξω κάποια άλλη μέρα. Για να δοκιμάσουμε τώρα μετά την λεμονάδα. Έχω πάρει και γκαζόζα. Σαν Μπενεντέτο. Οκ, ένας χυμός που, λογικά με πορτοκάλι και σαγκουίνι. Για να δούμε. Ένας χυμός με πορτοκάλι και σαγκουίνι. Ωραίος είναι. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο. Δεν είναι ξένη η γεύση. Δεν είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο, τόσο περίεργο σαν το σάντουιτς με το χταπόδι που δοκίμασα πριν λίγο. Αλλά δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο εμείς. Σαν γεύση είναι ένας απλός χυμός. Σου αφήνει μια αίσθηση ότι πίνεις ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι, αλλά σίγουρα δεν είναι και τόσο φυσικός. Οκ, δεν μας απογοήτευσαν ούτε εδώ οι Ιταλοί, 2-2 στα ποτά, και ας σβήσουμε λίγο όλα αυτά με λανόστρα γκαζόζα. Να πιούμε και μια γκαζόζα, που πρέπει κάποτε να ήταν πολύ της μόδας στην Ελλάδα, αλλά τώρα έχει εξαφανιστεί και δεν βρίσκεσαι. Γκαζόζα. Για όσους δεν έχουν δοκιμάσει γκαζόζα, δεν είναι ανθρακούχο, είναι κάτι σε αναψυκτικό με γεύση κίτρο. Οκ. Αυτά με τις δοκιμές. Αυτό που ακούγεται αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ο φίλος μου ο Νίκος Βόπης, ο οποίος κατευθύνεται στην Ιγουμενίτσα να πάρει το καράβι, και αύριο στις 9 το πρωί θα βρεθούμε εδώ στο Μπάρι και θα ξεκινήσει το ταξίδι μας και θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε προς την Ιταλική Ριβιέρα με μέση στάση πριν φτάσουμε στη Βαρκελόνη, την πόλη της Γένοβα.
τι μου θυμίζει αυτή η πλευρά, δηλαδή το κάστρο και αυτή η πλευρά της παλιάς πόλης, εκεί που κατευθύνομαι αυτή τη στιγμή, δηλαδή προς το δωμάτιο, μου θυμίζει πάρα πολύ την Κέρκυρα. Αγαπημένος προορισμός η Κέρκυρα, και σίγουρα θα πάμε να κάνουμε και εκεί ένα photo trip. Αλλά ναι, τα κτίρια, θα μου πεις, φυσικά και σου θυμίζει την Κέρκυρα. Okay, αλλά όλη η Ιταλία δεν θυμίζει Κέρκυρα. Η νότια Ιταλία, τουλάχιστον τον Μπάρι, αυτό που έχω δει, και συγκεκριμένα αυτή η μεριά που έχω μπροστά μου και θα δείτε κι εσείς πριν σας πω καληνύχτα, μου θυμίζει πάρα πάρα πολύ την παλιά πόλη της Κέρκυρας, και μάλιστα την ίδια παραλιακή πλευρά, γιατί και εδώ είμαστε δίπλα από το λιμάνι. Αυτά λοιπόν, καληνύχτα για σήμερα, πρώτη μέρα photo trip από το Μπάρι, τέλος, καληνύχτα από Μπάρι, όχι από Κέρκυρα, τα λέμε αύριο, bye. Όπως κάθε πόλη με λιμάνι που σέβεται τον εαυτό της, έχει και την όμορφη νυχτερινή της πλευρά. Οπότε πριν πάω στο δωμάτιο, επέλεξα να κάνω μια βόλτα σε στενά και κεντρικούς δρόμους και να σας καληνυχτήσω με τις ομορφότερες εικόνες από το νυχτερινό Μπάρι.